Στους Αμερικανούς οικονομολόγους Έλινον Όστρομ και Όλιβερ Βίλιαμσον απονέμεται το Νόμπελ Οικονομίας για το 2009 για τις εργασίες τους στην οικονομική διακυβέρνηση. Η Έλινον Όστρομ, η οποία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα, είναι η πρώτη γυναίκα που βραβεύεται με Νόμπελ Οικονομίας από το 1968 που δημιουργήθηκε η κατηγορία και η πέμπτη για τη φετινή χρονιά. Μαζί με τον Βίλιαμσον θα μοιραστούν χρηματικό ποσό που φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο διαδίκτυο διέρευσε ένα απόσπασμα από το τελευταίο τραγούδι του Michael Jackson με τίτλο This... Όλο και περισσότερες κεντρικές τράπεζες γυρίζουν την πλάτη στο αμερικανικό δολάριο σε ό,τι αφορά τα συναλλαγματικά τους αποθέματα. Ο Νεκτάριος Νότης θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα από την αίθουσα σύνταξης. Καλώς μεσημέρι, Νεκτάριο. Καλώς μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από τα επιπλέον συναλλαγματικά αποθέματα, από τα νέα συναλλαγματικά αποθέματα των κεντρικών τραπεζών που αυξήθηκαν κατά 413 δισεκατομμύρια δολάρια, 6 στα 10 είναι πλέον σε γεν και σε ευρώ και όχι στο αμερικανικό νόμισμα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που πρώτη φορά συμβαίνει όταν καταγράφεται αύξηση αποθεμάτων πάνω από 80 δις δολάρια και μάλιστα σε μια περίοδο, μιλάμε για το δεύτερο τρίμηνο του 2009 της φετινής χρονιάς, οπότε και ανακοινώθηκαν αυτά τα αποτελέσματα, σε μια περίοδο που πραγματικά η αύξηση των αποθεμάτων αυτών στις κεντρικές τράπεζες καταγράφει ρεκόρ εξαετίας, αυξήθηκαν κατά 413 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 7,3 πλέον είναι τα συναλλαγματικά αποθέματα όλων των κεντρικών τραπεζών. Μάλιστα, τώρα, αυτό που μας λες είναι το, θα συνεχίσεις, απλώς δημιουργείς ερωτήματα. Αυτό που μας λες είναι το δεδομένο που έχουμε μπροστά μας. Τώρα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και τι επιπτώσεις έχει στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του αμερικανικού νομίσματος? Είναι ένας φαύλος κύκλος, το ένα οδηγεί στο άλλο. Δηλαδή, Λίνα, αυτό συμβαίνει για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, διότι οι κεντρικές τράπεζες βλέπουν το δολάριο είναι αδύναμο και περιμένουν το σήμα αύξηση των επιτοκίων από την Fed για να αρχίσουν να εμπιστεύονται ξανά το αμερικανικό νόμισμα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν θέλουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αν συνέχιζαν να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό του σε αμερικανικό νόμισμα, δεν θέλουν να δείξουν εφησυχασμό, να δημιουργήσουν εφησυχασμό προς την αμερικανική κυβέρνηση, το αμερικανικό δημόσιο, ότι δηλαδή όλα είναι καλά με το δημόσιο χρέος εκεί, με τα ελλείμματα και τα προβλήματα που έχει η αμερικανική οικονομία. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι που οδηγούν άλλωστε το δολάριο χαμηλά. Το είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ακόμα και στο 1,48 η σχέση ευρώ-δολαρίου. Φυσικά από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αδυναμία ενισχύει με τη σειρά της την έλλειψη από τις κεντρικές τράπεζες. Πάντως όλοι περιμένουν την περαιτέρω ανάκαμψη, την ουσιαστική ανάκαμψη αμερικανικής οικονομίας για να μπορέσουν να μεταβάλουν ξανά αυτή τη σχέση με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Το βέβαιο είναι ότι η παγκόσμια κρίση έχει αλλάξει όλα αυτά που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ως δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νεκτάριε Νότη, και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα Πειραιά παραπέμφθηκε 30χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρες βιασμών σε περιοχές της Αττικής. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη μετά από καταγγελίες ατόμων που είχαν δώσει τα χαρακτηριστικά του υπόπτου στις αρχές. Ο Ζώης Κακαβάς θα μας πει περισσότερα. Ζώη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τους τελευταίους 6 μήνες φέρεται να διέπραξε όχι βιασμό, αλλά 6 βιασμούς και 5 απόπειρες βιασμών στον Πειραιά, στο Νέο Φάλιρο, στην Καλλιθέα, στον Κολονό και στους Αγίους Αναργύρους. Τώρα, φέρεται να κινητοποιούσε τα θύματα του τις γυναίκες με την απειλή ενός μαχαιριού, τις εξανάγκασε να ανεβαίνουν σε ένα μηχανάκι και τις πήγαινε στη συνέχεια σε ερημική τοποθέτηση. Κάποιες από αυτές βέβαια είχαν γλιτώσει, είχαν πηδήξει από το μηχανάκι. Υπήρχαν, Λίνα, πολλές καταγγελίες. Η αστυνομία είχε αυξήσει τις περιπολίες και ο 30χρονος συνελήφθη στο Νέο Φάλιρο. Σε βάρος του βεβαίως σχηματίστηκε αδικογραφία και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πειραιά. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Ζώα, για την ενημέρωση. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Χρονιάς για την Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα, το Πανεπιστήμιο Πειραιά διοργάνωσε με τη Συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέδριο για την ηλεκτρονική μάθηση και πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η τάξη του μέλλοντος είναι πιο κοντά από ποτέ. Ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής ανήκει πλέον σε κάθε μαθητή και σύντομα το μάθημα θα γίνεται και με τον παραδοσιακό αλλά και με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Είναι ένα εργαλείο στο οποίο μπορούν άνετα οι μαθητές και σημειώσεις να παίρνουν και να παίρνουν υπενθυμίσεις για τις εργασίες τους και μέσα στην τάξη ταυτόχρονα, καθώς γίνονται παρουσιάσεις, να παίρνουν εξατομικευμένη βοήθεια και ένα τροφοδότη. Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, ώστε το μάθημα να γίνει διαδραστικό και άρα πιο ευχάριστο για τους μαθητές. Υπάρχει τεχνολογία η οποία είναι και φτηνή
και εύκολα προσβάσιμη. Υπάρχουν το διαδίκτυο πλέον, με την ADSL πλέον ο καθένας μπορεί να το έχει στο σπίτι του. Και δεύτερον, υπάρχει οριμότητα από το πεδίο. Τι γίνεται όμως όταν ο μαθητής γνωρίζει περισσότερα από το δάσκαλό του σε θέματα τεχνολογίας? Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική μάθηση δεν θα αντικαταστήσει το ρόλο του εκπαιδευτικού, αλλά αντίθετα θα τον ενισχύσει. Όλα αυτά είναι ισχυρά διαδραστικά εργαλεία. Ο υπολογιστής και όλες οι υποστηρικτικές τεχνολογίες είναι για την τάξη μας ό,τι ήταν ο μαυροπίνακας το 1700 ή ό,τι η σχολική βιβλιοθήκη τη δεκαετία του 50. Το συνέδριο για την ηλεκτρονική μάθηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Χρονιάς για την Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα. Τα παιδιά θα δείξουν το δρόμο και στους μεγάλους. Η ηλεκτρονική εκπαίδευση θα ξεκινήσει από τα σχολεία. Θα θέσει νέες βάσεις σε επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς ώστε να εξελίξουν τη διαβίου μάθηση πλέον και ηλεκτρονικά. Παράλληλα με το συνέδριο έγινε παρουσίαση όλων των νέων τεχνολογιών που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές να κατανοήσουν τα ωφέλη της ηλεκτρονικής μάθησης. Μετά από περιπλανήσεις ετών, η ταινιοθήκη της Ελλάδος αποκτά πλέον μόνιμη θέση σε ένα χώρο γνήσια κινηματογραφικό. Στον πρώην κινηματογράφο Λαΐς, το διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου, ανακαινίστηκε για να στεγάσει το πλούσιο αρχείο και τα αναρρύθμιτα κινηματογραφικά αντικείμενα. Περιπλανήθηκε από το θέατρο Μουσούρη στην πλατεία Κολοκοτρώνη μέχρι τον κινηματογράφο Άστη και από εκεί στους κινηματογράφους Μαξίμ, Έσπερος, Έμπαση, Απόλλων, Αττικών, Τριανών και βέβαια στην αίθουσα της Οδού Κανάρη. Το πολυετές οδηπορικό της ταινιοθήκης της Ελλάδος προς αναζήτηση μόνιμης στέγης έλαβε αίσιο τέλος. Μετεγκαταστάθηκε μόνιμα πια στο ανακαινισμένο στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Μεγάλου Αλεξάνδρου στον πρώην κινηματογράφο Λαΐς. Λέω και ξαναλέω. Τούτο εδώ πέρα είναι η προέκταση του οράματος της Αγγλίας Μητροπούλου. Θέλω να μην ξεχαστεί αυτό το πράγμα. Αν εγώ κινητοποιήθηκα, αν εγώ έβαλα ό,τι μπορούσα να βάλω, την εξυπνάδα μου, την μαγιά μου, την πυθό μου και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να έχουμε τα σχέδια του αρχιτέκτονα και ξαναλέω, χωρίς τα σχέδια του αρχιτέκτονα δεν θα είχε εγκρίνει το έργο η ευρωπαϊκή κοινότητα. 10.000 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, 1.500 φωτογραφίες, 2.000 πρωτότυπα σενάρια, η βιβλιοθήκη, το αναγνωστήριο οπτικοακουστικών και τα αναρρύθμιτα άλλα κινηματογραφικά αντικείμενα που απαρτίζουν τις συλλογές της ταινιοθήκης βρίσκονται στο 60χρονο ανακαινισμένο κτίριο της Λαΐδος. Επιτέλους μπήκε κεραμίδι στο κεφάλι μου, επιτέλους στεγάστηκα. Ύστερα από περιπέτειες και οδύσεις 45 χρόνων, ψάχνοντας για αίθουσες που θα προβάλλουμε τις ταινίες μας, ψάχνοντας για χώρους σωστούς που θα αποθηκεύσουμε αυτό το θησαυρό που συγκεντρώναμε σιγά σιγά. Άνθρωποι από το χώρο της 7ης τέχνης, πολιτική αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι του κινηματογράφου βρέθηκαν στα εγγένεια των νέων χώρων της ταινιοθήκης της Ελλάδος. Η Ελλάδα, ο ελληνικός κινηματογράφος, οι άνθρωποι της 7ης τέχνης, οι ιστορικοί, οι νέοι έχουν αυτό που λέγει ο Κώστας Αλαγιώτης, τη δικιά τους κιβωτό, το δικό τους σπίτι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε η αποκατεστημένη ταινία «Φώνησα» του Κώστα Φέρη. Στο National Geographic θα φιλοξενείται για 6,5 μήνες το μνημειώδες νέο ελληνικό ιστορικό έργο του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Πρόκειται για μια σύγχρονη έκδοση, η οποία θα παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και κάθε τόμος θα περιέχει CD-ROM ψηφιακής τεχνολογίας και δύο πίνακες εικαστικής συλλογής. Θα κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Η μελημένη έκδοση και φροντίδα και βεβαίως η συνοδευτική εκεί εφαρμογή, πιστεύω ότι όλα αυτά θα κατακτήσουν, θα καταστήσουν ελκυστικό το αποτέλεσμα. Θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μια δουλειά για την οποία είμαστε περήφανοι, την έκδοση Παπαρηγόπουλος, National Geographic, η ιστορία του ελληνικού έθνους.